Έχουμε μαζί μας τον Ανδρέα Σιζόπουλο, τον MVP της σημερινής αναμέτρησης. Ανδρέα, 37 πόντους, είναι ρεκόρ καριέρας, 32 είχε στην Πάφο. Τι συνέβη σήμερα, από όπου και να έριχνες φτωχούσες, δεν αστοχούσες με τίποτα. Πώς ένιωθες στο σημερινό παιχνίδι? Η αλήθεια είναι ότι ένιωσα πάρα πολύ καλά από την αρχή του παιχνιδιού, που ξεκίνησα πάρα πολύ δυνατά στα σούτ. Από εκεί και πέρα, εντάξει, σε κάποια στιγμή και οι συμπαίκτες μου με βοηθήσανε πάρα πολύ, γιατί με ψάχνανε στα ελεύθερα σημεία. Εντάξει, ήμουν σε καταπληκτική μέρα, ενώ ένιωθα πάρα πολύ καλά και συνέχισα να σουτάρω μέχρι να μπορέσω να σπάσω και αυτό το ρεκόρ των 9 τριπώντων. Το ρεκόρ 9 πόντων, τριπώντων, που είναι ρεκόρ για σένα δηλαδή. Την πρώτη μου χρονιά στην Κύπρο μετά από Έλληνα αντίον του Απόλλωνα, στη Λεμεσό είχα 9 στα 15. Ναι. Ζήσεις αλλαγή, βέβαια έχεις και νέα rebound, δεν ξέρω αν το σκέφτηκες καθόλου για το double-double. Νόμιζα μπορεί να έμενα μέσα για ακόμα ένα, αλλά δεν πειράζει, με ενδιέφερε να γίνω με τα τρίποντα, γιατί αυτή είναι η δουλειά μου ούτως ή άλλως. Από εκεί και πέρα παίξαμε καταπληκτικά σήμερα με πλάνο, η ομάδα ακολούθησε κατά γράμμα αυτά που είπαμε και το δείξαμε μέσα στο γήπεδο με αυτή τη διαφορά στο σκορ. Πώς το βλέπεις το πρωτάθλημα με ΑΕΚ, Κεραυνό και Απόλλωνα να είναι εκεί κοντά ψηλά στην κορυφή, αλλά έχουμε και άλλες ομάδες εξίσου ικανές. Πώς το βλέπεις εσύ το πρωτάθλημα? Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το πρωτάθλημα φέτος. Δεν υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί και σε καμία περίπτωση σε κανένα παιχνίδι δεν υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί. Πρέπει να παλέψεις πραγματικά σε κάθε παιχνίδι για να κερδίσεις και αυτό είναι το ευχάριστο για τη φετινή χρονιά. Ανδρέα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά.